Σε μείζον διπλωματικό ζήτημα εξελίσσεται το επεισόδιο με το αεροσκάφος που μετέφερε τον πρόεδρο της Βολιβίας, Εύο Μοράλες, το οποίο προσγειώθηκε αναγκαστικά στη Βιέννη καθώς υπήρχαν υποψίες ότι μέσα σε αυτό βρισκόταν ο Έντουαρντ Σνόουντεν. Οι ηγέτες των Λατινοαμερικανικών κρατών, παραδοσιακοί σύμμαχοι του Εύο Μοράλες, που συναντήθηκαν εκτάκτως στην πόλη Κοτσαμπάμπα της Βολιβίας με αφορμή το περιστατικό, ζήτησαν επισήμως εξηγήσεις από τη Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ιταλία, οι οποίες απαγόρευσαν την πτήση του προεδρικού αεροσκάφου στον εναέριο χώρο του. Βλέπει κανείς αυτές τις χώρες να επενδύουν τόσα πολλά χρήματα στις υπηρεσίες πληροφοριών τους και μετά βλέπει ξαφνικά αυτές τις υπηρεσίες να πληροφορούν λανθασμένα τις κυβερνήσεις. Προφανώς τους ενημέρωσαν ότι στο αεροσκάφος του Προέδρου επέβαινε άτομο που έκανε χρήση του δικαιώματός του για αίτηση ασύλου, είπε η πρόεδρος της Αργεντινής, Χριστίνα Φερνάντες. Η Αμερικανική πλευρά αρνήθηκε να σχολιάσει σχετικά με ένα μιξίτη στο επεισόδιο. Ο Βολιβιανός πρόεδρος νωρίτερα είχε αναφερθεί ακόμα και στο ενδεχόμενο να κλείσει η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λαπάς. Η υπόθεση Σνόουντεν προκαλεί ακόμα μια φορά ένταση στις ήδη τεταμένες διπλωματικές σχέσεις Βολιβίας-ΗΠΑ.